Από την Πέμπτη ξεκίνησαν να καταβάλλονται τα 133,2 εκατομμύρια ευρώ σε 205.912 νοικοκυριά. Το ποσό των 647 ευρώ, δηλαδή αναδικαιούχο. Ενώ επίσης έχει πιστωθεί το ποσό της ΕΦΑΠ, εξηγηματικής ενίσχυσης, σε πάνω από 75.328 ένστολους. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις τραπεζών που έχουν κατάσχει το ακαταβληθέν κοινωνικό μέρισμα ώστε να συμψηφίσουν χρέη από κόκκινα δάνεια. Και οι τράπεζες μπαίνουν και τα παίρνουν τα χρήματα. Πώς σας φαίνεται? Πολύ δύσκολο. Είναι σωστό αυτό που κάνουν? Παράλληλα, μπαίνοντας στο TaxisNet, μπορείτε να δείτε αν έχετε πάρει το μέρισμα. Σε όσους δικαιούχους η ένδειξη στην αίτηση του TaxisNet να αναγράφει προς πληρωμή, θα λάβουν το δικαιούμενο ποσό την Παρασκευή στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Ωστόσο, όπως αναφέρει πρόεδρος των ανέργων και επισφαλών εργαζομένων Νομού Καβάλας, Ξένια Ντάλη, το μέρισμα πρόκειται για ένα μεγάλο θαύμα πριν από τις εκλογές. Το κοινωνικό μέρισμα είναι ένα μεγάλο θαύμα λίγο πριν τις εκλογές. Είναι συνέπεια του μεγαλύτερου θαύματος του πρωτογενές πλεονάσματος. Κοινωνικό μέρισμα το οποίο εξ αρχής θα παίρναν όλοι οι άνεργοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι χαμηλόμισθοι και φυσικά οι έστολοι. Όταν όμως γινόταν αυτές οι εξαγγελίες, αυτοί που βγάλαν το κοινωνικό μέρισμα που το σχεδίασαν δεν λάβαν υπόψη τους ότι όλοι αυτοί αποτελούν το 80% της ελληνικής κοινωνίας. Απόρρια φυσικά της δικής τους πολιτικής. Τα μάζεψαν και αποφάσισαν να το δώσουν σε κάποιους λίγους. Δηλαδή, κοινωνικό μέρισμα δεν παίρνουν αυτοί που φιλοξενούνται. Οι άνεργοι που φιλοξενούνται από τους γονείς τους, που είναι 1,5 εκατομμύριο, από ό,τι ακούσαμε και εμείς από επίσημες δηλώσεις. Αυτοί δεν το παίρνουν. Επίσης, δεν το παίρνουν αυτοί που τυχαίνει να έχουν ένα αυτοκίνητο και ζουν με 300 ευρώ το μήνα και αν. Επειδή έχουν αυτοκίνητο, το οποίο δεν μπορούν και να πουλήσουν. Αυτοί που έχουν σπίτι δικό τους, οι οποίοι είναι και δικό τους. Γιατί τους χρωστάνε τις δόσεις στην τράπεζα και δεν ξέρουν πότε θα τους το πάρει η τράπεζα. Αναρωτιόμαστε τώρα ποιοι το παίρνουν τελικά το κοινωνικό μέρισμα εμείς. Αυτό το μεγάλο δώρο δηλαδή για το οποίο πρέπει να είμαστε ευγνώμονες σε αυτή την κυβέρνηση που μας έδωσε από την καταστροφή και τη χρεοκοπία. Τι να πούμε, μείωσε το εισόδημα όλων των Ελλήνων στο μισό. Γέμισε την Ελλάδα ανέργους, άστεγους, επαγγελματίες στο χείλος της καταστροφής. Να μην μιλήσουμε για τους εργαζόμενους σε καθεστώς μαύρης εργασίας. Και νομίζω ότι θα τα αλλάξουν. Έτσι είπανε. Τώρα, περί τώρα, δεν ξέρω.